24 στο 1076 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα σας, ερωτήματα, σχόλια. 10 σέντα ένα μήνυμα η χρέωση. Αρχή στην εκπομπή με ένα θέμα που έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου στον τόπο μας, με την ποιότητα της δημοκρατίας μας, με το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα και τα βασίλεια και τα φέουδα στο νησί μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Φάνης Μακρύδης, είναι ερευνητικός δημοσιογράφος. Ο Φάνης και εργάζεται στον Φιλελεύθερο. Η βράβευσή του από την Ένωση Αθλητογράφων Κύπρου ανέστειλε τη βράβευσή του τελευταία στιγμή. Μετά από παρέμβαση της ΚΟΠ, ανεστάλλει και η βράβευσή του Μιχάλη Παπαγεωργίου. Καλή σου μέρα, Φάνη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πες μας, σε παρακαλώ, δύο κουβέντες για το ιστορικό. Ενημερώθηκες ότι θα βραβευθείς πότε, πριν πόσο καιρό? Η ενημέρωση ήταν πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Πρώτο δεκαήμερο, ναι. Έχει ένα μήνα. Μάλιστα. Ναι. Ακολούθησε ένα ανακοίνωση. Και αυτό που περιμέναμε ήταν απλά πάμε στη βράβευση. Λοιπόν, ναι. Τα δεδομένα άλλαξαν άρδη. Πότε άλλαξαν, Κύπρο, πριν πόσες μέρες? Στην Κύπρο ζούμε ως γνωστόν. Ναι. Δεν ξέρω πότε άλλαξαν, εγώ ξέρω πότε ειδοποιήθηκα. Ναι, πότε ειδοποιήθηκες? Ήταν προπερασμένη Παρασκευή όταν δέχθηκα ένα παράξενο τηλεφώνημα, ένα περίεργο τηλεφώνημα από επικεφαλής, ψηλοβαθμός τέλεχος της ΕΑΚ. Ναι. Ενημέρωσε ότι έχουμε δυσάρεστα. Ρώτησα ποια είναι αυτά τα δυσάρεστα και μου είπε ότι έχουμε επιστολή από την ΚΟΠ, ναι, η οποία διαμαρτύρεται για τη βράβευσή σου. Ναι. Ακούστε τώρα. Ασχολείται η ΚΟΠ με το τι θα κάνει μία Ένωση Δημοσιογράφων? Όχι, το ότι η Ένωση Δημοσιογράφων λαμβάνει υπόψη αυτή τη διαμαρτυρία. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι, αλλά το θράσος της ΚΟΠ από πού εκπηγάζει? Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς εκφράσαμε έκπληξη. Το ίδιο άτομο μας είπε ότι ζήτησε η ΑΚ νομική γνωμάτευση από τον δικηγόρο με τον οποίο συνεργάζεται. Ναι. Τελικά εξασφαλίσαμε το περιεχόμενο, είδαμε τι λέει η ΚΟΠ, ναι, είδαμε τι λέει και η νομική γνωμάτευση. Άρχισε απογοήτευση μεγάλη, διότι αντιληφθήκαμε, ναι, ότι η νομική γνωμάτευση βγήκε απλά για να ικανοποιήσει και την ΚΟΠ και πιθανόν την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, αν και η ίδια η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή δεν ξέρουμε αν έστειλε κάποια επιστολή. Για τον συνάδελφο, έτσι, για τον Παπαγεωργίου, ναι, είναι το, ναι, Κυπριακή, ναι, Ολυμπιακή. Ναι, ναι. Ένα σχόλιο, εσένα αν ενοχλούν κιόλας τα δημοσιεύματά σου, του Παπαγεωργίου το σχόλιο είναι απίστευτο, τι ενοχλήσε, ας πούμε, από αυτό το σχόλιο. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να εισέλθω σε αυτή τη διαδικασία να σχολιάσω τι έγραψε ο συνάδελφος. Ναι, ναι. Σίγουρα όμως είναι τον Μιχάλη τον Παπαγεωργίου, τον γνωρίζουμε όλοι, είναι έμπειρος, έχει άποψη, την εκφράζει πολλές φορές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι. Δηλαδή ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να εκφράζει άποψη? Λοιπόν, αυτό που με προξενεί σε εντύπωση είναι ο τρόπος που σκέφτονται κάποιοι δημοσιογράφοι. Και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ. Ναι. Λοιπόν, ξέφρασα την απογοήτευσή μου. Τους είπα κανονικά δεν θα έπρεπε να βάλετε αυτοί, να τους ακούσετε. Πραγματικά και για μένα ήταν πρωτόγνωρο. Φανταστείτε να είμαι κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους ανδρώθηκα και εγώ δημοσιογραφικά. Να βλέπεις μια στροφή 180 μοιρών. Να τους λες, βρε, δεν έχεις ηθική. Ναι. Και να μην μπορούν να σου απαντήσουν. Ναι. Ρε, δεν αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει. Όχι η βράβευση. Το θέμα είναι η βράβευση από την πρώτη στιγμή. Το έχω πει ότι δεν θέλω. Ναι. Μόνο και μόνο που η ΑΚ φέρθηκε έτσι, το ξεκαθάρισα. Εγώ δεν θέλω να βραβευτώ. Μα το θέμα δεν είναι η βράβευση, Φανή. Σε βραβεύουν κάθε μέρα οι αναγνώστες σου και. Μα, ναι, αυτή είναι η βράβευση για τους δημοσιογράφους. Είμαστε κάποιοι δημοσιογράφοι, Κατερίνα μου και εσύ τα ξέρεις. Έχουμε δώσει την ψυχή μας για αυτή τη δουλειά. Ναι. Για να υπηρετήσουμε κάποιες αρχές, για να είμαστε αξιοπρεπείς, για να μην βάζουμε αυτοί, να είμαστε αντικειμενικοί, να είμαστε.
Με χίλια δυο προβλήματα, έτσι, στους χώρους που εργαζόμαστε, με τις παρεμβάσεις, με χίλια δυο. Άμα κάτσω να θυμηθώ, δεν θα τελειώνω. Αλλά το θέμα είναι, εδώ μιλάμε μία ένωση επίσημα, δέχεται παρεμβάσεις. Εν τω μεταξύ ποτέ δεν πήρε εξήγηση τι έγινε. Λοιπόν, η νομική γνωμάτευση δεν έχει κανένα λογικό επιχείρημα για μένα. Στην ουσία, για μένα επικαλούνται ότι υπάρχει ποινική έρευνα για τον Γιώργο τον Κούμα. Αυτό θα σου έλεγα. Υπάρχει απάντηση στο επιχείρημα ότι όλοι είναι αθώοι, λέει, μέχρι αποδείξεως των αντίον. Ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ποινικής έρευνας. Ξέρετε τι, ο μόνος που έβαλε θέσεις του Κούμα είναι ο υποφαινόμενος. Ναι. Ο μόνος. Και μάλιστα τον είχαμε πιέσει τον Κούμα. Τον παίρναμε. Του λέμε, 2018, μετά από έρευνα, ο ελεγχτής είχε το 14 μία έκθεση για την ΑΤΙΚ. Έκανε σύσταση στην ΑΤΙΚ να προσέχει πόσο πολύ να δει αν τηλεοπτικά δικαιώματα που αγοράζει αγοράζονται στη σωστή τιμή. Ναι. Και λέει ότι ένας από αυτούς που εμπορεύονται τηλεοπτικό προϊόν και από τον οποίο αγοράζει η ΑΤΙΚ είναι, λέει, παράγοντας της ΚΟΠ. Εκεί άρχισε και η έρευνα μας. 18 εξασφαλίσαμε ντοκουμέντα που το έδειχναν αυτό, 4 ογκώδεις φάκελους, 3 εταιρείες στις Σεϊχέλες, μία στις Παρθένες Νήσους, είδα συμφερόντων του Γιώργου Κούμα και αρχίσαμε να αναδεικνύουμε το θέμα. Πριν το πρώτο μας δημοσίευμα, πήραμε τον Κούμα. Ναι. Κύριε Γιώργο Κούμα, θα βγάλουμε αυτό, θέλουμε τη θέση σας. Ναι. Ήταν φίδωλος, δεν θα το ξεχάσω. Και του είπα, κύριε Κούμα, δεν με καλύπτει η απάντησή σας. Εδώ θέτουμε θέμα ασυμβίβαστου. Εμείς θέσαμε το θέμα του ασυμβίβαστου με βάση τον περικό ανόμο. Ναι. Δεν είναι ποινικό αδίκημα με βάση τον περικό ανόμο. Ναι. Αυτή η έρευνα που τρέχει τώρα είναι ποινική. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό, θα πάμε και σε αυτό. Και συνεχίσαμε μέχρι το 23 να αναδεικνύουμε θέματα. Πάντα με σεβασμό, πάντα τηρώντας τη διοντολογία. Ναι, έχει σημασία τι σου είπε ο κύριος Κούμας, γιατί του μίλησα και εγώ, δεν θέλει να κάνει δημοσία δήλωση. Πάντα μας λένε να αρκεστούμε στις ανακοινώσεις της δημόσιας. Και να πω ότι μίλησα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κυπρού, τον Ηρόδοτο Μηθριλτιάδος, ο οποίος επίσης με παρέπεψε στη γραπτή ανακοίνωση. Δεν μπορούν να βγουν. Δεν μπορούν να βγουν. Τι να πούν. Ότι μάθαμε να λειτουργούμε και να ενεργούμε πίσω από κλειστές πόρτες. Ο δημοσιογράφος πιάνει έναν παράγοντα, έναν αξιωματούχο να τον ελέγξει. Και όταν του πει, μην βάλεις ότι μιλήσαμε, είναι υποχρεωμένος ο δημοσιογράφος. Όχι. Τηλεφώνησα στον κύριο Τάδε και δεν θέλησε να μου κάνει τοποθετήσεις. Αυτά είναι νέα δημοσιογραφικά είδη. Ναι. Όσο και αν ήξερα εγώ κακές πρακτικές, τώρα τα διδάχτηκα. Και εγώ ότι υπάρχουν κάτι τέτοια. Τα διδάχτηκα. Ναι. Τώρα έμαθα και εγώ ότι υπάρχουν κάτι τέτοια. Εδώ όμως που θέλω να ολοκληρώσω είναι ότι το 23 συνεχίσαμε να δημοσιεύουμε για τον κύριο Κούμα. Θέματα που αφορούσαν αυτό το ασυμβίβαστο. Μετά από έρευνα που έγινε και πρωτοβουλία ήταν τότε την έρευνα, την έκανε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού. Δύο νομικοί, ο κύριος Ηλίας Στεφάνου και ο Ευθύμιος Θήτα Ευθυμίου. Ανέλαβαν... Ο κύριος Ευθυμίου είναι ο... Δεν είναι, όχι. Δεν είναι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, έτσι. Άλλος Ευθυμίου. Γι' αυτό ακριβώς λέω και το πατρόνιμο για να διαχωρίζεται. Λοιπόν, και ανέλαβαν να κάνουν έρευνα για την Κυπριακή Διατησία. Η έρευνα επεκτάθηκε και σε ζητήματα συμβίβαστου και σε θέματα που είχαν αναδείξει παλιότερα. Το 2018 σας είπα. Και εκεί κατά την έρευνα, όταν παραδόθηκε πόρισμα, εμείς μάθαμε κάποια πράγματα. Προχωρήσαμε σε δημοσιοποίηση στο Φιλελεύθερο, σε ένα πρωτοσέλιδο, τριπλό ασυμβίβαστο για τον Γιώργο Κούμα. Και πάλι είχαμε ζητήσει θέσεις του. Ναι. Και ποτέ δεν υιοθετήσαμε. Δηλαδή ασχοληθήκαμε μόνο με ντοκουμέντα και αδιάψευστα γεγονότα. Καλά, η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου τι θέλει δηλαδή. Περιμένει να ολοκληρωθεί η έρευνα, το δικαστήριο και μετά να βραβεύσει το δημοσιογραφικό. Δηλαδή γελία πράγματα. Έπρεπε ήδη να έχουν παραιτηθεί όλοι τους. Δεν μπορούν να... Όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Με τον τρόπο που ενήργησαν.
τι κώδικα ηθικής, δημοσιογραφικής ηθικής έχουν. Μα ποιο δημοσιογράφο θα ξαναγεί στα μάτια και πού μπορούν να σταθούν απέναντι στις πιέσεις που δεχόμαστε δημοσιογράφοι. Όταν μου το είπαν, μιλούσα με τον πρόεδρο της ΙΑΚ, τον Ηροδότη, τον Μυρτιάδος, πολλή ώρα στο τέλος. Ναι. Θα σου το πω πως του το είπα, θα φτύνουν στους δημοσιογράφους. Ήδη μας φτύνουν, Φάνη, ήδη. Μην τις κάνεις τις βραβεύσεις, δεν με ενδιαφέρει να βραβευτούν. Ναι. Μην τις κάνεις, παρεμπιπτόντως, να το πω και αυτό. Αξιολογήθα, φύγαμε από 12μελή επιτροπή. Θα σε ρωτούσα, ποιοι αποφάσισαν αυτά τα βραβεία. Είναι 12μελής επιτροπή, άτομα καταρτισμένα, αναγνωρισμένα, αρκεί να πω ο Πέτρος Χατζηχριστοδούλου. Ναι. Δημοσιογράφος παλιός. Αρνήθηκε αυτός. Αρνήθηκε να παραλάβει ένα ενθύμιο τι θα του έδιναν εκεί, ναι, για τη συμμετοχή του στην αξιολόγηση, ήταν στην επιτροπή που μας βράβευσε στην ουσία. Και τους άδειασαν και ήρθαν και να τους βραβεύσουν. Χαθήκε πέρα από τον κώδικα δημοσιογραφικής ηθικής που δεν έχουν κάποιοι. Χάθηκε και η λογική. Ναι. Και λέει ο Πέτρος ο Χατζηχριστοδούλου προς τιμήν του, αφού αναστείλονται τις βραβεύσεις των συναδέλφων, αναστέλνω και την παραλαβή αυτού του ενθυμίου αυτής, ναι, της. Είναι γελίο δηλαδή, σου εξήγησαν τι σημαίνει αναστολή, μέχρι πότε είναι η αναστολή και πότε θα γίνει η βραβεύση. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι σημαίνει αναστολή, ναι, στην, ναι, πρώτη φορά είδαμε. Ναι, μα είναι εδώ που φαίνεται το μαγείρεμα. Ναι. Λοιπόν, η νομική γνωμάτευση λέει, το θέμα του κυρίου Μακρύδη, του υποφαινόμενου δηλαδή, πώς το αναφέρει, ναι, έχει να κάνει με νομικά ζητήματα, δεν καταλάβαμε, ναι, δεν μας εξήγησε. Οι έρευνες του δημοσιογράφου δεν πρέπει να έχουν, ναι, να κάνουν με νομικά ζητήματα. Ναι, 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 ναι. Για να βραβεύονται, αλλιώς, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πώς το έβαλε, α, δεν έχει για την έρευνα του κυρίου Μακρύδη, το θέμα με το οποίο καταπιάνεται εννοούν, δεν έχει εξεταστεί από αρμόδια αρχή. Και το θέμα μας ήταν που κατέληξε αρμόδια αρχή για το θέμα του κόμμα. Δηλαδή ούτε καν το δημοσίευμα δεν διάβασα. Ναι. Και αν για μένα υπήρχαν, για την περίπτωση του υποφαινόμενου, λοιπόν, υπήρχαν νομικά ζητήματα για τους συνάδελφους, δεν πολύ καταλάβαμε τον Μιχάλη Παπαγεωργίου. Δεν εξήγησα για τον Παπαγεωργίου, δεν εξήγησα. Ναι. Είναι αστείο. Σχόλιο ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου. Μα ανώδυνο σχόλιο. Ανώδυνο σχόλιο. Δεν το διάβασα. Δεν πίστευα. Ναι. Να εκφράζουμε άποψη. Δεν πίστευα. Ναι. Τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω κάτι, Φάνη. Ο κύριος Κούμας, ναι, σου έχει κινήσει αγωγή λιβέλου, δυσφήμιση. Ουδέποτε. Ποτέ. Από πότε ξεκίνησε η έρευνα σου και άρχισαν να δημοσιεύουν μετά από το 18. 14 ξεκίνησα, έψαχνα, ναι, αυτές τις εταιρείες που σας είπα, γιατί ήταν η μόνη αρχή που θα μπορούσα να κάνω να δω. Ναι. Ασχολούμαι με το θέμα, εννοείται. Δεν υπήρχε ποτέ κανένα παράπονο προς το, ναι, πρόσωπό μου. Εκτός από την επικοινωνία που είχαμε το 18, ναι, και στις υπόλοιπες επανήλθα στο θέμα, εννοείται. Σε κάποια στιγμή δηλαδή τεκμηριώσαμε ότι μια από τις εταιρείες συμφορώντων του Γιώργου του Κούμα πολλούσε κυπριακό ποδόσφαιρο στη Σίταβιλ. Mm. Δηλαδή πώλησε αγώνες της Εθνικής Κύπρου και διεθνή αγώνα του ΑΠΟΕΛ στη Σίταβιλ. Mm. Λοιπόν, οπότε ήταν πολλά τα θέματα. Υπήρχαν και άλλα θέματα από τη θυμά. Mm. Αγόρασε η Σίταβιλ σλοβακικό ποδόσφαιρο από τον κύριο Κούμα, από εταιρεία συμφερόντων, ναι, του κύριου Κούμα. Δεν είδαμε ποτέ ποδόσφαιρο σλοβακικό. Δεν θυμάμαι να είδαμε ποτέ σλοβακικό, ναι, ποδόσφαιρο. Όλα αυτά τα θέταμε πάντα με σεβασμό. Αφού λέω την πρώτη. Και πάντα πρώτη με δικαίωμα να δηλώσει ό,τι θέλει ο υποδιερεύνης. Ναι. Και στην εκπομπή όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει, για όσο χρόνο θέλει, ναι, οποιοδήποτε, ναι, θεωρεί ότι φύγεται, και ο κ. Κούμας και άλλοι, ευχαρίστω να του φιλοξενήσουμε. Ναι, τέλος πάντων, αυτό που μας λυπεί το έχουμε πει. Ναι. Ξεχάσουμε τη βράβευση του Μακρύδη ή του όποιου Μακρύδη. Αυτό που με συντάραξε, που δεν μπορώ να το περιγράψω. Λέω, τόσα χρόνια εμείς γιατί πορευόμαστε με αρχές. Πληρώσαμε κόστος, φύγαμε από δουλειές. Ναι.
Είχαμε την παρέτηση στο χέρι, συνάδελφε. Ναι. Το ξέρεις καλά εσύ. Το ξέρω. Το ξέρεις πολύ ξέρω. Καλά. Φάνη, εδώ μου στέλνουν πολλά μηνύματα ακροατές ότι η ηγεσία της ΕΑΚ, δημοσιογράφοι της ηγεσίας της ΕΑΚ, έχουν συνεργασία με τηλεοπτικές πλατφόρμες, ΚΟΠ κλπ. Και εδώ δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, όχι. Ναι. Αν τηρούσα σωστή στάση και ξεκαθάριζαν εξ αρχής, εγώ είμαι... Έχω φιλικές σχέσεις με πολλά άτομα που καλούμε να ελέγξω. Ναι. Τους λέω σε έναν καφέ έτυχε να είμαι που έπρεπε γιατί στο πλαίσιο της δουλειάς. Μπορεί να μιλάμε φιλικά, εγώ θα σε ελέγξω. Τα λέω. Ναι. Και τα λέμε και μας λένε και γραφικούς κάποιοι. Ναι, είμαι γραφικός του λέω. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι ταγμένος να υπηρετώ μια αρχή. Και έχει τύχει εσύ το ξέρεις καλύτερα, εσύ ναι. Το κάνεις κάθε μέρα. Πρόσωπα που μπορεί ακόμα και να νιώθεις έτσι, να συμπαθείς ρε παιδί μου, γιατί είμαστε άνθρωποι με κάποιους θα έχουμε. Εσύ τους ελέγχεις κάθε μέρα. Και μάλιστα τη στάση σου αυτή το ξέρεις ότι την εκτιμούν. Ναι, δεν είναι το θέμα. Η Κατερίνα μας έκανε έτσι. Δεν είναι θέμα δικό μου σήμερα. Αλλά σε εκτιμούν. Είναι αυτό. Φάνη, είναι ο φιλελεύθερος σου έκανε θέμα, σε πιέζει, σου κόβει θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη έρευνα. Αφού βραβεύτηκα για πρωτοσέλιδο θέμα ναι. Στο φιλελεύθερο, τι να συζητήσουμε. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Όχι. Όχι, αλλά το θέμα είναι... Εδώ λέμε ξανά, δεν περίμεναμε από ένωση, από οργάνωση. Δεν είναι συντεχνιακός ο χαρακτήρας της ΕΑΚ, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι η Ένωση Συντακτών Κύπρου, η οποία προς τιμήν της αντέδρασε. Διότι, εντάξει, ξέρουμε ότι ήταν δύσκολη η απόφασή τους, γιατί έχει υπό τις φτερούγες της και τα μέλη της ΕΑΚ, αλλά έκανε ξεκάθαρη τοποθέτηση. Επί του προκειμένου, υπέρ της ελευθεροτυπίας, εντάξει. Δεν ξέρω όμως, δεν κατάλαβα τι περιμένουν, γιατί δεν αντιδρούν τα μέλη της ΕΑΚ, δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ζητήματα. Ναι. Έχουμε επίσης πληροφορηθεί ότι σε σχέση με το θέμα παραιτήθηκε ένα άτομο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ. Πάλι δεν το έχουμε επίσημα. Πάλι έχουμε μυστικοπάθεια. Ναι. Γελάμε και εμείς δηλαδή καθημερινά που τους μιλάμε. Μα είναι για κλάματα. Για κλάματα. Μπορείς να αντιληφθείς τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, να κοιτάς τον άλλο στα μάτια και να μην μπορείς να του πεις αλήθειες. Ναι. Μα παιδικίστηκες συμπεριφορές. Ναι, ναι. Να ρωτάς κάτι απλό και να μην λαμβάνεις απάντηση. Η απάντηση από εκείνο που σου είπα χτες έπρεπε να καταλάβεις τι είναι. Ναι. Δεν μπορείς να μου πεις ρε συνάδελφε. Ευθέως, αντρίκια, τίμια. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα εδώ είναι πολλά τα ζητήματα. Εντάξει, ίσως να φορτίστηκε και λίγο τώρα. Ναι. Αλλά είχαμε πολλά ζητήματα. Το θέμα εδώ εντάξει, είναι θέμα δημοκρατίας, Φάνη. Είναι, ναι, γι' αυτό επέλεξα για να το κάνω το πρώτο θέμα. Είναι θέμα δημοκρατίας. Δηλαδή, αν εμείς οι ίδιοι εμείς σκύβουμε το κεφάλι, τότε πού να επανασταθούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες. Ναι. Ότι το πόρισμα της έρευνας της αρχικής, διότι τώρα τρέχει ποινική και θα μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Ναι. Η αρχική έρευνα πραγματεύτηκε και το θέμα των ενδεχόμενων σχέσεων δημοσιογράφων με την ΚΟΠ. Ναι. Αλλά θα δούμε. Προτιμώ να είμαστε προσεκτικοί εδώ. Ναι. Και για την ποινική τι θες να πεις. Εντάξει, τώρα τρέχει ποινική έρευνα. Ναι. Η οποία θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου, αντιλαμβάνω. Θα ολοκληρωνόταν τώρα τον Οκτώβριο, αλλά πήρε παράταση ακόμα μερικές εβδομάδες. Πήρε παράταση, ναι. Εντάξει. Η εντύπωση που έχει δοθεί είναι ότι το πόρισμα της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού από Στεφανή Κευθυμίου έχει στοιχεία, είναι... Είχε μιλήσει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, ο Μάκης Ευθυμίου. Το λέω Μάκη για να διαχωρίζεται από τον ερευνό λειτουργό Ευθύμιο Θήτα Ευθυμίου. Είχε πει ότι υπάρχουν στοιχεία, είναι καλά δεμένη υπόθεση. Είχε κάνει δημόσιες τοποθετήσεις. Ναι. Είχε κληθεί να σχολιάσει στη Βουλή μετά τις αποκαλύψεις του Φιλελευθέρου το πόρισμα. Και μετά είπαμε άρχισε ποινική έρευνα. Ναι.
με επικεφαλής την πρώην δικαστικό, την κυρία Νικούργου, από ό,τι ξέρω. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει η νομική υπηρεσία, ο γενικός εισαγγελέας. Δηλαδή αναμένουμε το πόρισμα ότι ο φάκελος να παραδοθεί στην νομική υπηρεσία τέλη του έτους, του τρέχοντος. Ναι. Και εκεί θα φανεί αυτό. Και ο Θεός βοηθός από εκεί και πέρα. Επαναλαμβάνω κάτι, δηλαδή θέλω να τονίσω κάτι. Η βράβευσή μου δεν αναιρείται, δεν εξαρτάται, δεν επηρεάζει, δεν παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας. Ναι. Και κάθονται και βγάζουν νομικές γνωματεύσεις. Αν την πω, δεν θέλω να θίξω ο κόσμο κι άλλο. Δεν είναι αυτός ο σκόπος μου. Σκόπος μου είναι να μιλήσω για τη δημοσιογραφία, αλλά θα γελάτε. Δηλαδή, ο Μακρύδης εδώ λέει ότι εδώ έχει νομικής φύσεως ζητήματα, αλλά στον Παπαγεωργίου δεν έχει. Αλλά πάλι, ας πούμε, δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Ναι. Άρα, αν σχολιάσω και πω ότι κάναν μαγείρεμα, δεν θα είμαι έξω, δεν θα πέφτω έξω. Εντάξει, ας, λοιπόν, ας μην κάνουμε εικασίες, απλώς να εξηγήσουν και να πας σπίτι τους. Φτάνει, λέω την άποψή μου, ναι. Το διαχώρισα, αγαπητοί συνάδελφε, φύγαμε από το ρεπορτάζ. Εγώ αυτές τις μέρες κάνω σχόλιο μόνο και το έχω ξεκαθαρίσει. Δηλαδή δεν εμφανίζομαι τώρα ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Λοιπόν, ούτε δικάζουμε, ούτε καταδικάζουμε οποιοδήποτε. Υπάρχουν και τα δικαστήρια. Το θέμα είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας, να μην υπάρχει παρέμβαση στη δουλειά μας. Δεν πρόκειται να το αποσύρω. Και ίσως έρθει και καμιά αγωγή, διότι είχα και μια συζήτηση χτες και κατάλαβα ότι μπορεί. Λοιπόν, εγώ λέω αυτό. Ο τρόπος που σημειώθηκαν τα γεγονότα και το περιεχόμενο της επιστολής της ΣΚΟΠ και μετέπειτα της γνωμάτευσης, που σε εμάς η γνωμάτευση βγήκε, εκδόθηκε σε άγνωστο χρόνο. Ναι. Παραπέμπουν σε μαγείρεμα. Είναι το σχόλιο μου. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό το σχόλιο που μπορεί να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζονται αυτά σήμερα. Μιλούν από μόνα τους τα γεγονότα, Φάνη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή